Έρθετε και εσείς τα μέσα ενημέρωση έχετε κάνει ένα σφάλμα. Δηλαδή βλέπετε μια βάρκα που έχει 50 πρόσφυγες και ψάχνετε να βρείτε τη γυναίκα και τα παιδιά. Και αυτή μπορεί να είναι 7, 8, 10. Οι άλλοι 40 τους έχετε δει τι είναι. 20 με 30. Αν γίνεται πόλεμος, εμφύλιος και θέλουμε να φύγουμε και να διασωθούμε, πού είναι τα γυναικόπαιδα? Γιατί φεύγουν μόνο 20 άριδες και 30 άριδες? Και αυτοί γιατί φεύγουν συγκεκριμένα και συγκροτημένα προς τη Δύση? Γιατί δεν πάει κανείς σε εύπορες μουσουλμανικές χώρες του Νότου? Γιατί δεν πάει κανείς στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ, στα Εμμυράτα, στο Κατάρ? Γιατί πάνε όλοι στη Δύση? Για εξηγήστε να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η απάντηση που δίνετε σε αυτό? Η απάντηση υπάρχει μέσα στο Κοράνι. Το Κοράνι έχει 93 στίχους, οι οποίοι μιλάνε για την Αλ-Χαϊζίρια, που σημαίνει migration, που σημαίνει μετακίνηση, μετανάστευση. Είναι το παράδειγμα του Μωάμεθ που έφυγε από τη Μέκα και πήγε στη Μεντίνα, όπου εκεί δημιούργησε την Ισλαμική κοινότητα και συνέχεια γύρισε πίσω και κατέλαβε τη Μέκα. Και το Κοράνι μέσα δίνει εντολή στους μουσουλμάνους υποχρεωτικά να ακολουθούν την Αχαϊζίρια. Πρέπει να κάνει migration σε χώρες οι οποίες δεν είναι μουσουλμανικές, με την προοπτική να τις καταλάβει, να τις διαβρώσει από μέσα.